Οι οργανώσει Τρικάλου του Νέου Αριστερού Ρεύματο και τη Νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση διοργάνωσαν την περασμένη Παρασκευή στην αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα Εξορίξει ΑΟΣ, πολεμικά σχέδια. Έχουμε κάτι να χωρίσουμε με του γειτονικού λαού, του πρόσφυγε και του μετανάστε. Ο μιλητή υπήρξε ο Παναγιώτη Μαυροειδή, μεταλλιολόγο, μεταλλουργό, μηχανικό, μέλο τη Πολιτική Επιτροπή του Νέου Αριστερού Ρεύματο για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Όπω χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία του, σε αυτέ τι κρίσιμε ώρε η αριστερά οφείλει να γυρίσει σελίδα και να κρατήσει συνεπή, αντιυπερελιστική, αντιπολεμική και διεθνιστική στάση κόντρα στη λογική του κεφαλαίου που αναζητά στήριγμα στην πρόσβεση τη δυνάμει των υπερελιστικών ανταγωνισμών. Σημείο συζήτηση των ημερών μα είναι το προσφυγικό. Όμω, μην μιλήσουμε έτσι ουδέτερα, οι πρόσφυγε είναι ακριβώ θύματα πολέμου θύματα πολέμου που μεταξύ των άλλων έγιναν εξαιτία των υπερελιστικών επεμβάσεων με αντικείμενο τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και των ενεργειακών δρόμων. Γι' αυτό το λόγο κομμάτισαν χώρε όπω η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη κλπ. Αυτοί λοιπόν ε, οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια των Σύρων αλλά και από άλλε τι άλλε χώρε, είναι οι πιο φτωχοί των φτωχών, είναι κυνηγημένοι, είναι κατατρεγμένοι, είναι θύματα των υπερελιστικών πολέμων και είναι θύματα του παιχνιδιού των αστικών τάξεων και της Τουρκίας, αλλά και της δική μας του προκειμένου, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τους αντιμετωπίζει με ένα ρατσιστικό τρόπο. Σαν νέο αριστερό ρεύμα, στεκόμαστε από θέσει αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες, ε, υποστηρίζουμε το διπλό άνοιγμα των συνορών, δηλαδή την ελεύθερη ε, μετακίνηση των προσφύγων, με δικαίωμα παροχή ταξιδιωτικών εγγράφων από την Ελλάδα και από τι άλλε χώρε για να ταξιδέψουν στου χώρε προορισμού του. Έχουν υποχρέωση να κάνουν κάτι τέτοιο, στοιχειώδε ανθρωπιστικό από την ίδια τη συνθήκη τη Γενέβη, αλλά μιλώντα και επί τη ουσία, εμεί πιστεύουμε ότι η άθλια ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα και Τουρκία που μετατρέπει τι δύο αυτέ χώρε σε πληρωμένου συνοριοφύλακε, ανθρωποφύλακε, εκατομμυρίων ανθρώπων προσφύγων και μεταναστών πρέπει να ανατραπεί στην πράξη.